Ακόμη ένα περιστατικό επίθεση σε νοσηλευτικό προσωπικό είχαμε τα ξημερώματα στο κέντρο υγείας Ετωλικού, όπου για άγνωστους λόγους τρία άτομα επιτέθηκαν στο γιατρό που είχε εφημερία. 4 το πρωί προσήλθαν στο κέντρο υγείας Ετωλικού, που είναι πάντα σε εφημερία, ήρθαν δύο Αλβανοί και ένας Έλληνας. Κατά πληροφορίες ο Έλληνας έχει μπαρ στο Νεοχώρι, ένα χωριό κοντά στο Ετωλικό. Ζήτησαν τεπών γιατί ο ένας είχε οδονταργία. Γύριζε λοιπόν ένα νοσοκόμα και του λέει ότι καλύτερα είναι να σου κάνω μια ένεση από τέλ ένεση για να περάσει ο πόνος πιο γρήγορα. Και άρχισαν να βαράνε τα τζάμια της προσθήκης, δηλαδή εκεί που κάνονται το προσωπικό, οι γροθιές. Βγήκαν οι γιατροί που ήταν εφημερία και με τρόπο ευγενικό ζητήσαν να μην δημιουργούν επεισόδια. Αυτοί έβριζαν, σας πληρώνουμε, σας κάνουμε αυτά τα γνωστά που λένε οι Έλληνες στα νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας. Πήγαν να βιοπραγήσουν εναντίον του γιατρού, ο οποίος ούτε καν κουνήθηκε καθόλου. Στο κέντρο υγείας Ετωλικού πήγε η αστυνομία με τους τρεις δράστες να έχουν τραπεί σε φυγή και να αναζητούνται. Ήθελα να σας προκαλέσω. Ναι, ανοίξτε τα φαρμακεία, τα συρτάρια, εμείς θα σας πάσουμε όλα εδώ μέσα. Πονάμε, κάνουμε. Ήταν υπό την επίρρεια ουσιών και αλκοόλ. Έτσι, το αλκοόλ το μύρισα. Τώρα τις ουσίες τις κατάλαβα που ήταν τα μάτια τους, είχαν αγκυδιαστολή στα γκύρια των ματιών. Τέλος πάντων, άρχισαν τα δικά τους, με έπαιρνε νοσηλεύθερο τηλέφωνο όπως έχει ειδοποιήσει η αστυνομία. Εγώ δεν μπορούσα να το σηκώσω εκείνη την ώρα. Ένας εκ των δύο, ο συνοδός, ο αδερφός, αποδήλωνε του υποτιθέμενου ασθενούς. Μου έλεγε τι έγινε, δεν σε ξυπνήσαμε. Έγιναν πιο εριστικοί, άρχισαν να φωνάζουν. Μου ζήτησαν τα στοιχεία για να μου κάνουν μήνυση, τους τα έδωσα τα δικά μου και την ώρα που τα έδινα άρχισαν να κλωτσάνε πόρτες, να χτυπάνε τα γκισέ, να απειλούν, να μου λένε εγώ δουλεύω 12 ώρες. Οι γιατροί και νοσηλευτές προσπαθούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, όμως αρκετές φορές και στο παρελθόν έχουν έρθει αντιμέτωποι με ανάλογα περιστατικά.